Ας έλεγε ο γέροντας μας για ένα γεροντάκι που το πρόλαβα κι εγώ, ο γέρο Αρσένιος, ο συνασκητής του γέροντος Ιωσήφ του Σιχαστού, και οι γέροντες μας είχαν το πρόγραμμα να προσεύχονται κάθε βράδυ μέχρι ώρα 2-3 τα μεσάνυχτα. Κάθε νύχτα, όλη σου τη ζωή έτσι. Ο γέρο Αρσένιος αυτός ήταν 75 ετών τότε, επέθανε σε ηλικία 100 ετών περίπου, και είχε ένα μικρό, μέσα στη σπηλιά που έμεναν, ένα μικρό κελάκι και ένα παράθυρο από το οποίο έμπαινε κιόλας, γιατί δεν είχε πόρτα, το παράθυρο ήταν και πόρτα μαζί. Και αυτός πήγαινε και κουμπούσε τα χέρια του στο παράθυρο και κρατούσε το κουμποσκινάκι του και προσευχόταν. Το πρωί, όταν ήδη τέλειωνε η άλλη νεότερη την προσευχή, ξεκουραζόντουσαν 2-3 ώρες και ξημέρωνε και έπρεπε να κάνουν τις δουλειές τους. Πήγαιναν και χτυπούσαν το παράθυρο του γέρου Αρσένιου. Και ο γέρος Αρσένιος ακόμα προσευχόταν. Και λέει, μα τι είναι? Λέει, άτε, θα πάνε να κάνουν δουλειά. Λέει, μα ξημέρωσε. Ξημέρωνε και ούτε το έπαιρνε είδηση. Και έναν άλλον απλό γεροντάκι στην ασκήτη, ο οποίος έλεγε ότι δεν γίνεται τώρα πλέον, θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Μα γιατί θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, γέρο Εφραίμ? Διότι, λέει, δεν διέβασες ότι όταν θα έρθει ο καιρός που θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, θα μικράνουν οι μέρες και οι νύχτες? Αυτός ήταν απλός και δεν καταλάβαινε. Και αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, κολοβοθήσονται οι μέρες, δηλαδή θα λιγοστέψουν, νόμισε ότι θα μικράνουν οι νύχτες. Του λέμε, μα πώς μικράνε νύχτα, πώς μικράνε νύχτα? Λέει, να, μόλις άρχισα να προσεύχομαι, ξημέρωσε. Αυτός προσευχόταν και δεν καταλάβαινε ότι περνούσε η νύχτα. Λοιπόν, και νόμιζε ότι μίκρανε νύχτα. Και λέει, θα γίνει Δευτέρα Παρουσία τώρα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτό το πράγμα. Και μια φορά μας έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, το είχα ακούσει από τους γείτονες του εκεί, ότι μια νύχτα προσευχόταν και είχε την έλαμψη του φωτός, του αχτής του φωτός, και νόμισε ότι ξημέρωσε. Και ξημέρωσε, λέει, τόσο γρήγορα βγήκε έξω, χτυπάει την πόρτα κάποιου γείτονα ερημητηρίου και λέει, μα τι ώρα είναι και ξημέρωσε? Λέει, τι ξημέρωσε, πάτερ, 2 μεσάνυχτα είναι. Και αυτός έβλεπε το φως παντού, νόμισε ότι ήταν μέρα ήδη. Θέλω να πω ότι είναι τόση, πραγματικά μπορώ να σας πω ότι τα μυστήρια του Θεού αποκαλύπτονται στη νυχτερινή προσευχή. Όσο αξίζει μια ώρα νυχτερινής προσευχής, αξίζουν 5 ώρες προσευχή την ημέρα. Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλος πλούτος η νύχτα.